Εσείς εδώ. Δεν θα έρθεις να την πάρεις την κοπέλα. Φυσικά, αλλά έχω το όπλο μου εδώ. Τι εννοεί? Τώρα δεις τι θα γίνει. Είναι του Ματέο. Έλα. Το όπλο του Ματέο. Το όπλο του Ματέο. Δεν κατάλαβες. Ο Ματέο πάει φαντάρος. Και είναι το όπλο το G3 που θα έχει. Παρακαλώ. Έλα μαζί. Θα έρθετε και εσείς, σας ευχαριστώ. Εγώ έρχομαι και μόνη μου, το ξέρω τον δρόμο. Το ξέρω. Είστε και οικοδέσποινα γι' αυτό. Πού πάμε, τι κάνουμε? Εδώ. Πάρα πολύ απλά. Έχεις αυτό το όπλο. Μάλιστα. Θα πρέπει να πετύχεις τις κορίνες. Αν δεν πετύχεις τις κορίνες, θα σου κάνει κάποιος μια ερώτηση. Θα βλέπεις. Έλα, πρεβατώ και εσύ εδώ. Μάλιστα. Κοίτα πώς λειτουργεί. Το φορτίζεις εδώ. Ναι. Παίρνει αυτό και όποτε θες πατάς σκανδάλι. Α, κάνει και θόρυβο. Η σκανδάλι ποια είναι? Α, ναι. Κάτσε λίγο, με ποιο φορτίζει? Θες καλύτερα να το ξεσκονίσεις. Εδώ το φορτίζει με το κάτω και με το πάνω με αυτό. Α, δεν κατάλαβα με ποιο φορτίζει. Τι να καταλάβεις. Ωραία, φορτίζει. Και παρακαλώ. Μαντό μου. Δημήτρη. Περίμενε. Φόρτισε το πρώτα. Φορτίζω καλέ. Πάτα. Ναι, έξω. Ερώτηση. Ποιος? Κοίτα, αριστερά σου. Φίλος μας. Φιλά ωραία. Φιλά ωραία. Αυτές τις βλακίες κάνεις. Αυτό σε ρώτησε, εγώ φταίω. Με τη φωνή τη δική σου. Ο Πανουριάς είναι. Φιλάει ωραία. Παιδιά, δεν θα σας απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Άντζιο, είναι οικοδέσποινα. Οικοδέσποινα. Ό,τι πει, άμα πει ότι η Φέη, εντάξει, θα πρέπει να σε αφήσει η Φέη. Η Φέη με αφήνει. Όλες οι απαντήσεις είναι απαντήσεις. Δεν θα απαντήσω, είναι μία απάντηση. Πάρα πολύ. Δημήτρη, τα θέλεις τώρα κι εσύ. Κοίτα και δεν θα πετύχω τίποτα. Αφού είναι δύσκολο να πετύχει. Επόμενη ερώτηση από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στη Βάσο Λασκαράκη. Αποκλείεται. Ποιος από τους δυο μας είναι καλύτερος ηθοποιός? Ακριβώς έτσι μιλάει. Ρε Πανουριά, τι έχεις κάνει? Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο? Ποιος? Ποιος είναι? Ο Γιάννης. Α. Ποιος έχει περισσότερους followers στο Twitter? Εγώ βέβαια. Φέτσι και μία έτσι για να το τέτοιο. Ναι, να πάει να λίγο πιο κοντά, να είναι πιο δίκαιο. Έλα πιο κοντά, έλα. Δεν πειράζει. Παιδιά, δεν γίνεται. Είναι στραβό. Κάτι έχετε κάνει. Έλα, ρίξε δύο. Την επόμενη... Απάντησε την ερώτηση και στην επόμενη ρίξε δύο. Έλα. Έχεις τσεκάρει ποτέ το κινητό μου? Όχι ποτέ. Σίγουρα. Τώρα μιλάμε ή δείχνουμε? Ποτέ. Καταρχήν δεν το κρύβεται. Μπορεί να μην της έχει δώσει δικαίωμα ο άνθρωπος. Κάτσε γι' αυτό. Μ' αρέσει. Έλα και μπροστά, άμα θέλεις. Δηλαδή, όταν βγαίνετε έξω, τίποτα δεν τον πλησιάζουν τον Γιάννη κανείς. Αν σκάσει μήνυμα, ρε παιδί μου, στο κινητό που φαίνεται. Με πέτυχε. Οικοδέσποινα δεν κάνει τέτοια. Είναι τα φλοιά, δεν παθεί τίποτα. Να ξέρει αυτή. Ναι, τι θες. Άμα σκάσει μήνυμα, ρε παιδί μου, στην καφετέρια, είναι πάνω το κινητό. Και σκάσει ένα μήνυμα, το ξεκάρει. Όχι, Χριστιανέ, θα πάω να δω στο κινητό του άλλου ποιο είναι. Μα λέει πάνω. Έχει δει το δικό σου. Όχι, καλέ. Μα λέει πάνω το μήνυμα, τρελίτσα μου. Αυτά είναι στο δικό σου κινητό, Δημήτρη. Τρελίτσα μου. Τρελίτσα. Δύο. Άντε, πάμε. Κοίτα, παιδιά, πάει. Άλλη μία. Άντε, ρίξε λίγο. Όχι, φτάνει, να κάνουμε μια ερώτηση. Ναι, άντε, κάνει μια ερώτηση. Αν υπήρχε μια Ελληνίδα που θα μου επέτρεπες να βγω για μια βραδιά, ποια θα ήταν αυτή? Δεν μιλάει τόσο χάλια ο Τσιμιτσέλη. Όχι, μιλάει, απλά είναι τώρα στη φάση του. Ποια θα ήταν, ναι. Ελληνίδα. Δηλαδή, αν κάνατε μια εξαίρεση και του λες, για αυτήν πραγματικά σ' αφήνω. Με καμία Ελληνίδα μπορεί να συναντηθούμε κάποια στιγμή. Να πάνε για ένα φαγητό. Για ένα φαγητό απλά. Ναι. Ωραία, ας βγει με τη Φέη. Με τη Φέη. Ναι. Είμαι ντρεμένη. Της έχω εμπιστοσύνη. Λείπει ο φίλος. Για φαγητό θα πάνε. Λείπει ο φίλος μου. Τι λείπει ο φίλος και εσύ πήρες τη θέση του εδώ. Χαλήφεις τη θέση του χαλήφι. Μη μου σηκώνεις τη φωνή. Δεν τρέπεσε λίγο? Τελείων. Κατά τα άλλα δεν ζηλεύει. Τον κάνω σε Μιτσέλη. Θα πεντήσει κανένα. Έλα ακόμα ένα. Παιδιά, θα γίνεται έτσι. Συγγνώμη δηλαδή. Και φορτώνει και αργά έτσι. Ναι, πες μας κόρα και πρόβλημα. 50 ευρώ δώσαμε. Θα το πάρω μετά. 70 με τις μπαταρίες. Πάμε. Έχουμε άλλη ερώτηση, έχουμε. Τραγούδισέ μου την Τζαμάικα ή τον Καπετανάκι. Διάλεξε. Κανένα δεν τραγουδάω. Έλα, την Τζαμάικα. Κάθε πρωί που κοίναγα. Αυτή είναι η Τζαμάικα. Ναι. Να πάω στη δουλειά. Παρακαλώ. Όχι. Πες το. Μην τρέπεσαι, είσαι ηθοποιός. Δηλαδή, ένας ηθοποιός δεν πρέπει να υποστηρίξει τον οποιοδήποτε ρόλο να πάσει στη στιγμή. Άρα, πρέπει να... Πρέπει να το κάνει. Μην τρέπεσαι. Πρέπει να το κάνει. Κάθε πρωί που κοίναγα. Και εμείς μαζί σου. Μπράβο, Δημήτρη. Έλα. Όχι, σε έβγαλε σε αυγό. Δεν θα τραγουδήσω. Γι' αυτό που έκανε και έβαζε το. Και χόρεψε.
που γιουκλάκι. Δεν έχει τραγουδήσει ποτέ πάνω στο θέατρο. Α, ναι, έχω τραγουδήσει, αλλά σε κάτι που το έχω. Γιατί να ξεφτυλιστούμε έτσι, παιδιά, δεν πειράζει. Όχι! Μην επιμένει. Δεν έχει πάνω στο σκηνή τραγουδήσει. Θα κλείσει εκπομπή, εδώ θα είμαστε έτσι. Ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει πάνω στο σκηνή, στο θέατρο. Σε ρωτώ να θυμάμαι τώρα. Είσαι με τα καλά σου. Ποτέ. Δεν ξέρει που ήταν τραγούδι. Ξέρω τραγούδια, αλλά επειδή δεν θα τραγουδήσω καλά, γιατί να ξεφτυλιστούμε τώρα. Ωραία, τι να φύγουμε. Ναι, ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την πρεμιέρα. Ευχαριστούμε πολύ, θα σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Δευτέρα στο Θέατρο Πειραιώς 131. Στον Γκάζι. Βάλτε τον υπουργό στην πρίζα. Σωστά. Ρε Παπαθανασίου. Πολλά φιλιά να δώσω όλους τους συντελεστές και την κυρία Διαβάτη. Εμείς θα το πούμε αύριο. Αύριο. Αύριο ο Τσιμιτσέλης θα είναι μαζί μας Δευτέρα. Την Παρασκευή ο Τσιμιτσέλης. Αύριο ο Θοδωρής Αθερίδης. Μάλιστα. Βέβαια. Πολλά φιλιά.